Ο τρόπος που σας έχω δείξει ένα πάνω, ένα κάτω, ένα μέσα, ένα έξω, ότι βλέπετε είναι αόρατος. Πρέπει να ξέρει κάποιος που το έχετε ράψει. Βλέποντάς το, νομίζει ότι είναι στρογγυλό. Το στερεώνω. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και για την άλλη πλευρά, για το άλλο μας μανικάκι. Θα σας δείξω πώς να το αρχίσουμε για να μπορείτε να το αποτυπώσετε εύκολα. Και το επόμενο βήμα είναι να σας δείξω πώς θα στολίσουμε την πορτούρα στο μανικάκι μας και να προσθέσουμε στο πάνω και στο κάτω μέρος στο ομπολερό μας μια πιο μικρή μπορτούρα. Να περάσω την κλωστή μου προς τα κάτω. Πέρασα προς τα κάτω, θα την περάσω τώρα και προς τα μέσα. Θα κρύψω την κλωστή μου. Και μόλις έχουμε τελειώσει το ράψιμο του ενός μανικιού.